Έλενα, θα ξεκινήσουμε από σένα. Ναι. Ναι. Απολαμβάνω πάρα πολύ αρχικά να σε βλέπω επιτέλους, για μένα τουλάχιστον, αυτό που νομίζω ότι είσαι. Μία γυναίκα σεξι, όμορφη, που περπατάς και, πώς το λένε, ταράζονται τα πεζοδρόμια. Εντάξει. Γιατί κάνεις έτσι, προσπαθώ, να μην σε πω όμορφη. Προσπαθώ. Τι προσπαθείς με αυτή τη μούρη που είσαι έτσι κατηφής. Τι προσπαθείς. Δηλαδή είσαι όμορφη, περπατάς ωραία, είσαι εντυμένη τέλεια. Πας στο Βερολίνο τώρα εκεί. Προσπαθώ να πάρω μεγάλη βαθμολογία από εσάς. Άνθρωπε μου, καταλαβαίνεις τι σου λέω εγώ τώρα. Άσε την βαθμολογία, δεν παίζουν για όλα ρόλο βαθμολογίες. Το θέμα είναι το πεντάλεπτο, το δεκάλεπτο που είναι μια γυναίκα εδώ πάνω στο stage να το κερδίζει. Και εσύ το κερδίζεις. Και μένεις και στη συνείδηση του κόσμου. Εμένα μου αρέσεις. Εντάξει. Τώρα, εντός θέματος, εκτός θέματος, θα μας τα πει εδώ αριστερά ο πρόεδρος. Πολύ φοβάμαι γι' αυτό. Γιατί ξέρω τι θα σου πει. Και εγώ ξέρω τι θα μου πει. Αλλά όμως, και ενώ ξέρω ότι δεν είσαι τόσο εντός, εντάξει, δεν θα βάλω ένα. Αλήκα. Γιατί μ' αρέσει πολύ, θα βάλω δύο. Ευχαριστώ. Μάζα. Πρόεδρε. Είναι αυτό Little Black Dress. Δεν είναι. Τότε τι είναι. Ναι, το Little Black Dress λοιπόν δεν είναι απλώς ένα κοντό μαύρο φόρεμα. Είναι ένα φόρεμα το οποίο πρέπει να είναι ευέλικτο, κομψό. Αυτό δεν λέγεται κομψό. Πώς λέγεται. Πώς θα το χαρακτηρίζατε εσείς. Άγριο. Έχει μία αγριότητα αυτό το ρούχο. Ναι, σίγουρα ναι. Έχει. Επιθετικό. Είναι επιθετικό, είναι ο χαρακτήρας ναι. Μου. Bold. Είναι ο χαρακτήρας μου. Αυτό είναι bold αυτό το φόρεμα. Γιατί μας είπαν η κυρία Χριστοπούλου, είπε ότι θα πρέπει να βγάλουμε το χαρακτήρα μας. Οπωσδήποτε. Μέσα από αυτό το θέμα, οπότε... Οπωσδήποτε. Αυτός ο χαρακτήρας πρώτη φορά βγήκε βέβαια. Α, δεν τον έχετε ξαναδεί. Εδώ, όχι, δεν ξέρω αλλού. Δεν θυμάμαι κιόλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, το μαύρο φόρεμα λοιπόν αυτό που λέμε είναι αυτό το φόρεμα που κάθε γυναίκα θα το βγάλει από την τουλάπα της και θα το βάλει σε κάθε περίσταση και θα βγει ασπροπρόσωπη. Τέλος πάντων, πρέπει να είναι αυτό το φόρεμα που θα μπορεί να αξιοποιήσει σε πάρα πολλές περιστάσεις. Αυτό δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ over. Έτσι όπως το θέτετε, ναι. Μα δεν το θέτω, είναι έτσι. Όχι, ενώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά έτσι έπρεπε κάπως λίγο να το ψάξει. Ίσως δεν το μελέτησα, ναι. Δεν το μελέτησα. Ίσως. Αυτό το παραδέχομαι. Τέλος πάντων. Ένα θα σου βάλω. Oh. Αλλά όμως κοίτα τι ωραία πράγματα έμαθες και άκουσες. Αυτό είναι αλήθεια. Γιώργο. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου για όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά σου εκεί. Εγώ για αρχή θέλω να πω, Σέβη, καλώς ήρθες στο My Style Rocks. Καλώς ήρθες. Είναι, νομίζω, η πρώτη φορά που σε βλέπω και πραγματικά βλέπω τον άνθρωπο που ονομάζεται Σέβη απέναντί μου. Έχω τον άνθρωπο αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν βγάλεις, αν μπορούσαμε σε ένα υποθετικό σενάριο να βγάλουμε αυτό το harness και να κρατήσουμε μόνο το φόρεμα, χωρίς την τραγιάσκα, χωρίς την τσάντα, χωρίς αυτό το leather που επέλεξες, το leather jacket που επέλεξες να βάλεις από πάνω και φορούσες ένα μακρύ δερμάτινο ή δερματίνι παλτό με ένα μπορντό καλσόν και με μία μπορντό γόβα, θα ήταν εντελώς άλλη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, μπράβο σου. Εγώ χαίρομαι να σε βλέπω γιατί βλέπω πραγματικά ποια είσαι. Θα το επικροτήσω να ξέρεις αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και συνέχισε σε αυτό το δρόμο με τον οποίο χάραξε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Wow. Με αυτά και με αυτά, 8,1 είναι η τελική βαθμολογία. Thank you.